Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, Γιώργος Μπαϊράμ, Γιώργος Παναγιωτίδης, το δίδυμο των Γιώργητων. Λίμπερο 107,4 ακούτε, ο Λίμπερο παντού ως και τις 3 θα πάμε παρέουλα σε αυτή την καθιερωμένη ώρα εδώ. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Θα να ξεκινήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Από ποιο άθλημα? Διαβάζω τώρα στο Πάκο 4 ότι η ομάδα της Super League έχει βάλει αγγελία για προπονητή. Ποια είναι αυτή η ομάδα? Αγγελία? Ναι. Ποια δεν έχει προπονητή? Να βγάζουμε σιγά σιγά κάποιος από τη μέση. Ναι. Δεν το λέει ξεκάθαρα στην αγγελία ή όχι? Είναι, λέει, αγγελία ελληνικής ομάδας μεγάλης κατηγορίας, φιλοξενεί στη σελίδα Football Jobs. Διαβάζω στο Πάκο 4 το δημοσίευμα. Ναι. Μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, γεωγραφικών αλλά και αγγελιών. Ομάδα Super League 1, της οποίας ο πάγκος είναι ανοιχτός, απευθύνθηκε και σε αυτή την πλατφόρμα στην προσπάθειά της να βρει τον επόμενο προπονητή. Ναι. Η ιστοσελίδα λέει δεν χρησιμοποιεί το όνομα της ομάδας που ενδιαφέρεται και ίσως να μην χρειάζεται κιόλας. Το συμπέρασμα μάλλον βγαίνει εύκολα. Ποια ομάδα βρίσκεται να δει προπονητή? Η ομάδα λέει προσφέρει μηνιαίες αποδοχές στις τάξεις των 15 με 20.000 ευρώ σπίτι αλλά και αεροπορικά εισιτήρια για κάποιο αριθμό ταξιδιών από και προς το μέρος που υποψήφιο προπονητή που θα μπει. Στη διαδικασία να απαντήσει στην αγγελία διαμένει. Αφού προσφέρει σπίτι, εντάξει. Πάει κάπου το μυαλό σου? Τι να σου πω, ξέρω. Ο Άρης ψάχνει προπονητή. Ο Άρης ψάχνει, αλλά ο Άρης δεν νομίζω ότι θα βάζει αγγελία. Γιατί δεν το νομίζει αυτό? Γιατί έχει έναν άνθρωπο ο οποίος. Πήγε στην Ισπανία και συνάντησε τον Κούτι και τον Νέρο. Και με τα ποσά που του ζήτησαν. Και ο ένα Γερμανό. Ναι. Υπάρχει ένα Γερμανό που υπάρχει στο κάδρο τώρα. Εντάξει, μπορεί να προκύψει κάτι καλό μέσα τη αγγελία. Δεν νομίζω ότι. Γιατί όχι? Μπορεί να υπάρχει το βιογραφικό κάποιο εκεί, να ενδιαφέρει, να είναι ελεύθερο και τσουπ να δέσει το γλυκό από το πουθενά εκεί που τον περιμένει κανείς. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό που έχει κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Γιατί να είναι κακό? Okay. Α, νόμιζα ότι είναι πιο ειρωνικό το post. Το... Άλλο, εμείς τώρα το σχολιάζουμε, ναι. Όπως θέλουμε εμείς το σχολιάζουμε. Εσύ το θεωρείς κακό? Όχι, εντάξει, τώρα επειδή είπαμε για τον Άρη, ο οποίος ψάχνει προπονητή. Νομίζω πως έχει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να. Υποτιμητικό για τον Άρη, ας πούμε, να ψάχνει προπονητή μέσα στο σελίδα, ξέρω εγώ. Εσύ αν έψαχνε σύντροφο μέσω σελίδα, δεν θα ήταν κάπως? Θα ήταν. Οπότε. Το κάνει πολύ κόσμο. Το κάνει πολύ κόσμο, αλλά δεν είναι και ο ίδιο. Αναστασία, εσύ. Όχι, είναι δεσμευμένη η Αναστασία. Είναι δεσμευμένη. Λέμε τώρα το υποθετικό σενάριο. Ναι, θα το έκανε αν δεν ήσουν. Αν δεν ήσουν. Ακριβώς, να είδε. Καλύτερα είναι face to face να γίνεται η επαφή. Να υπάρχουν έτσι αγνά συναισθήματα την επαφή. Όχι μέσω διαδικτύου. Ναι, αλλά βλέπεις, πήγε face to face ο Χαριστέας, ώστε η Μαδρίτη ταξίδεψε για να τον βρει και είδες τι απάντηση πήρε. Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν ξέρεις τι θα πάρεις όμως από το διαδίκτυο, δεν το ξέρεις. Ναι. Αν μιλάς με κάποιος στο Instagram, πήγε. Αν όμως face to face πέφτει χιλόπιτα συνεχώς. Face to face είναι καλύτερο. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι πιο σωστός. Τέλος πάντων. Εντάξει, προφανώς στον Άρη να φέρει το δημοσίευμα γιατί. Ναι, υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που ψάχνει. Νομίζω όχι σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν στον Παναθηναϊκό προετοιμάζονται σε ενδεχόμενο ήττα στο Βικελίδη να ψάχνουν κάποια προπονητική. Έχουν βάλει ήδη την αγγελία ώστε να κάνουν προεργασία και να πούνε τώρα είμαστε έτοιμοι. Χάσαμε, το περιμέναμε, τώρα είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε προπονητή. Θα μείνει, λες, ο Δόνης, άμα χάσει την Κυριακή στο Βικελίδη. Γιατί να μην μείνει? Πού θα βρουν καλύτερο? Και γιατί να μείνει? Πού θα βρουν καλύτερο? Αυτό είναι άλλη κουβέντα το που θα βρουν καλύτερο. Εντάξει, μου πει τόσα γενικά στο Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ βρήκε καλύτερο δηλαδή. Που έδιωξε τον άλλο τον Πορτογάλο. Νομίζω πως βρήκε καλύτερο η ΑΕΚ σε σχέση με τον Καρντόσο. Θα φανεί στο μέλλον, θα πω εγώ. Εκείνο δεν ξέρω μετά προπονητή καν. Ας περιμένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Είδες πως την, που την έθεσε. Ο Κωστένογλου δηλαδή στο επίπεδο της ΑΕΚ έχει δουλέψει. Μα ήταν σε ομάδα επίπεδου ΑΕΚ. Ήταν στην πρωταθληματική σεζόν του 7-8 με τον Ριβάλντο. Εκείνο προπονούσε την ομάδα. Μετά από ένα σημείο που είχε φύγει ο Ισπανός. Δεν την έχτισε εκείνο στην ομάδα. Δεν την έχτισε. Αλλά τη βοήθησε να κάνει και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού 4-0, να θυμάσαι, και ως προπονητής. Ναι, εκείνη την νίκη την έκανε λόγω πείσματος η ΑΕΚ, όχι λόγω προπονητή. Εντάξει, δεν μπορούσε να. Θυμάσαι πόσο λυσσασμένη ήταν μετά από το που είχε προηγηθεί. Είχε κάνει μεγάλο σερί και στην Τούμπα 0-4 είχε φέρει. Με τον Πάοκ της Αρδέλας που βγήκε ένατος και δεν είχε κερδίσει σχεδόν κανέναν με στην Τούμπα. Είχε πάρει κιόλας μόνο ένα διπλό στο Καφτατζόγλου με τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Πολύ κακή για τον Πάοκ, ισχύει. Η χειρότερη της σύγχρονης ιστορίας. Ο Κωνσταντίνογλου ήταν και μετά από μια τριετία στην ΑΕΚ πάλι. Τότε με Λιμπερόπουλο είχε μέσα η ομάδα. Στον Άρη δυσκολεύτηκε πάντως. Ναι. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη λύση. Νομίζω είναι μια μεταβατική λύση για την ΑΕΚ Κωνσταντίνογλου. Επειδή πάει καλά τώρα και μπήκε τους παίχτες, το ζήτησαν και οι ίδιοι παίχτες μάλιστα να παραμείνει. Εντάξει, ίσως αν έρθουν τα στραβά αποτελέσματα. Θα δούμε, λέω εγώ. Ναι. Πάνε και σε κάποια άλλη λύση. Γιατί δεν βλέπουμε Σερβία, Ηνωμένες Πολιτείες? Πού είναι το κομπιούτερ? Βλέπουμε ότι βλέπουμε Συνατσάκι. Συνατσάκι, βέβαια. Καλύδι. Καλύδι είναι γυναίκα ή άντρας.
Καλίδης είναι μάλλον. Α, Καλίδης. Πού να το ξέρω. Τι, πού παίζει αυτός. Όχι, θα προτιμήσω Σερβία-Αμερική. Α, τραγουδιστή. Την Αναστασία ρωτά, εμένα τι με ρωτάς. Θα πει όλα. Α, είναι αυτός που βγήκε και είπε ότι είμαι πιο άντρας και από άλλους άντρες. Αυτός είναι. Κάτι βγήκε και δεν είπε. Δεν ξέρω. Πρόσφατα. Δεν έχω εικόνα. 17-5. Κάτι, τι λέτε ρε παιδιά. Πόση ώρα παίζουνε, πόσο χάσαμε, 2 ώρα δεν άρχισε. 17-5 λέει η Σέρβη. Οι Αμερικάνοι έχουν αποφασίσει να βγουν 8η, να σπάσουν αρνητικό ρεκόρ ιστορίας. 17-5 όντως. 5 λεπτά παίζουν, 5,5 λεπτά και είναι 17-5. Ένα παιχνίδι το οποίο περιμέναμε να είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, τελικά είναι για τις θέσεις 5-8. 18-5, βάζει και τη βόλη. Τι γίνεται, χάσουν πάλι. Οι Αμερικανοί έχουν βάλει 5 πόντους σε 6 λεπτά. Ναι, πάνε για δεύτερη ήττα σε τουρνουά, στο ίδιο τουρνουά από πότε έχουν να κάνουν. Από το 2 νομίζω. Από το 2, παγκόσμιο. Ναι. Δεν τα είχαν πάει καλά τότε και έχει γίνει και στη χώρα τους. 19-5. Το φάουλ ήταν στο τρίποντο. Ο Πόποβιτς είναι ταβερνιάρης ή όχι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ταβερνιάρης τον Πόποβιτς. Μπράβο του πάντως προς τη μήνυ του χθες, βγήκε μπροστά, είδες. Ναι, μόλις τον ρώτησαν για το. Τους NBA έτσι τα λοιπά. Νομίζω Έλληνας την έκανε κιόλας στην ερώτηση. Έλληνας η κλασική ελληνική νοοτροπία. Όπως είχε ρωτήσει κάποτε ένας Έλληνας δημοσιογράφος τον LeBron James. Για μια ταινία τον είχε ρωτήσει. Φαντάζομαι, το βρήκε στη μεικτή ζώνη και δεν το ρώτησε για το παιχνίδι, το ρώτησε για μια ταινία. Αν του αρέσει αυτή η ταινία, κάτι τέτοιο. Υπάρχει στο YouTube να τρέξει το. Με Έλληνα δημοσιογράφο. Γνωστό. Πάντως οι Σέρβοι σαν να θέλουν κάτι να αποδείξουν απόψη. Εντάξει, σίγουρα μια νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για όποια φάση κι αν είναι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, οι Αμερικανοί μετά από αυτό που πάθανε φέτος. Νομίζω του χρόνου πρέπει να τους περιμένουμε πάρα πολύ δυνατούς και όταν λέμε εννοώ δυνατούς να κατέβουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την δυνατή τους ομάδα, με τους καλύτερους NBAers, γιατί αυτοί οι NBAers που έχουν πάει είναι κάτω από το 40. Γιατί στην αρχή είχαν εκκληθεί οι πρωτοκλασσάτοι παίχτες, αλλά αρνήθηκαν όλοι και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Να πάρει κλαδοσφαιριστές που βρίσκονται πιο κάτω στην ιεραρχία, άλλης δυναμικότητας. Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να είναι καλοί. Σίγουρα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, αλλά εντάξει, είπαμε. Έχουν τα αθλητικά προσόντα κτλ. Αλλά δεν είναι και υπερπαίκτες. Ναι. Διαβάζω πάντως. Και η Ευρώπη έχει ώρα... καλούς μπασκετμπολίστες. Όσο τα λέμε, διαβάζω το δελτίο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έχει βγει πριν από λίγο στη δημοσιότητα και αναφέρει ότι ο Βαρέλα είναι έτοιμος εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Θετικά νέα λοιπόν για τους ασπρομαύρους. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Αφρικανός αμυντικός άφησε πίσω το πρόβλημα που είχε αποκομίσει στο μάζι με τον Πανιόνιο και έθεσε αυτόν. Στη διάθεση του Άμπερ Φερέιρα. Ο Μάρελ Καντουρί και ο Ντόγκλας Αγκούστο παραμένουν ακόμη αμφίβολοι για το παιχνίδι. Δεν προπονήθηκαν σε φουλ ρυθμούς. Ακολούθησαν το μεγαλύτερο μέρος προπόνησης βέβαια. Ανεβαίνουν και αυτοί σταδιακά. Από αύριο θα δοκιμάσουν να ακολουθήσουν και αυτοί και το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας και να δούμε αν θα προλάβουν να τεθούν στη διάθεση του Φερέιρα και να μπουν και στην αποστολή. Δύσκολο το βλέπω. Αύριο θα ανακοινωθεί η αποστολή και θα ταξιδέψει για το Περιστέρι. Σάββατο στις 7 το μάτς αυτό για τον ΠΑΟΚ. Πρώτα από τα 4 δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν. Πάντως θετικό νέο σίγουρα η επιστροφή του Βαρέλα, έτσι. Mm-hmm. Ο οποίος... θα το χρειαστεί σίγουρα σε αυτά τα παιχνίδια που τα οποία είναι και δύσκολα αυτά που έρχονται. Νομίζω θα έχει αδειάσει και λίγο το μυαλό του. Είχε παραδεχθεί και ο ίδιος ότι δεν ήταν καλό στο ξεκίνημα της σεζόν. Το είχε παραδεχθεί δημόσια και προς τιμήν του αυτό. Πήγε και τις διακοπούλες του στη Σαντορίνη. Νομίζω τώρα. Ναι. Νομίζω θα επιστρέψει κι αυτός. Σαφώς πιο έτοιμος και πιο φρέσκος. Αν είναι και εντάξει, εφόσον διαβάζουμε και σήμερα ότι είναι εντάξει τον τραυματισμό, νομίζω θα είναι κανονικά στη βασική ενδεκάδα το Σάββατο. Όλοι επιστρέφουν και ομάδες γενικά, μπαίνουμε σε ρυθμό. Άντε, σιγά-σιγά γιατί. Δύο μέρες μείναν έτσι. Ναι, άντε, λίγο να μπαίνουμε. Θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο και μετά θα επικεντρωθούμε καθαρά. Κυριακή στις 3 ο τελικός, έτσι. Ναι, 3 η ώρα. Λογικά, να πούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι. Α, τα λογικά, γιατί είδες πόσο έξω πέσαμε. Ναι. Τι θέλουμε, τι θέλουμε. Εγώ θέλω Αργεντινή-Ισπανία. Αργεντινή-Ισπανία. Ωραίος Λάτιν τελικός, ναι. Ναι, χορέψουμε και ένα ταγκό. Με νικητή την Αργεντινή. Ναι. Αργεντινή θέλουμε, σκόλα να το σηκώσει εκεί. Πρέπει ρε, εσύ, για να τελειώσει έτσι την καριέρα του. Σκόλα Γκαζόλ δηλαδή, θα έχουμε επικές μονομαχίες. Γκαζόλ, αν είναι αυτός ο τελικός. Ναι, ο Μάρκ. Ναι. Να τους καλώσουμε. Χρήστος Γιουβάνογλου, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Σε ποιο ύψος κόλλησες? Σε κανένα. Είπα απλά ότι. Καλησπέρα, είπα καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάρε δυο να σπέρα, τα βασικά καλησπέρα σας. Είπα να κάνω μια βόλτα μέσα στην έκθεση και να έρθω με τα πόδια, αλλά τελικά ήταν λίγο πιο μακριά από ό,τι περίμενα. Μπορείς να το βάλεις στο GPS. Δεν είχα δεδομένα. Δεν είχες δεδομένα, μάλιστα. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν πήραμε. Γελάγαμε υπόψη μας. Γελάει η Αναστασία. Γιατί να κάνει. Κι εγώ γελούσα να ερχόμουν.
Ναι. Φαντάζομαι. Ναι, καλό σου έκανε όμως, έχασες καμιά θερμίδα. Τι έκανα? Έχασες καμιά θερμίδα. Δεν έχει τώρα τέτοια ανάγκη, τι είναι αυτά που λες. Δεν έχει, ναι. Όχι, σωστά, βέβαια. Τι λέω κι εγώ. Ιρωνεύεστε. Όχι, ρε, όχι. Πάρε ένα τσανά σου και θα πούμε εμείς. Τι λέτε. Σερβία, USA, ναι, 26-5 είναι αυτή τη στιγμή. Δύο λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδο. Οι Αμερικανοί έχουν φάει 26 πόντους σε 8 λεπτά. Βγάλτε, και έχουν βάλει 5. Και έχουν βάλει 5. Φανέλες, πώς γίνεται αυτό? 21 πόντια διαφορά. Γυρνάει τώρα αυτό. Το θέμα δεν είναι το 21 πόντια διαφορά, είναι ότι έχει βάλει η Αμερική 5 πόντους σε 8 λεπτά. Γιώργο, όλα γυρίζουν. Ε, όχι, Γιώργο μου, ήταν ότι εμείς παίξαμε καλή άμυνα και του κρατήσαμε σε ιστορικό χαμηλό. Δεν είναι ότι οι Αμερικανοί φέτος είναι. Εντάξει. Είναι ότι εμείς παίξαμε τρομερή, παθιασμένη άμυνα και. Παρόλο που χάσαμε με 16 πόντους, πώς χάσαμε. Ηρωνεύεσαι. Ήμασταν εξαιρετικοί σε εκείνο το παιχνίδι. Ηρωνεύεσαι. Θα βάλουμε τώρα. Το εδώ. Α, ούτε τώρα δεν μπήκε. Πάμε να χρυσώσουμε το χάπι. Τώρα. Ναι. Ωραία. Θα εγώ βλέπω διασυρμό σήμερα τη Αμερική. Δεν βλέπω να γυρνάει αυτό. Έτσι όπως έχουν ξεκινήσει. Ναι. Και πεισμωμένοι του βλέπω. Θέλουν να αποδείξουν. Άκουσαν πολύ οι Σέρβοι γιατί ήταν από τα φαβορί και θέλουν να αποδείξουν σήμερα ότι. Έχει την πεντάδα μέσα. Έχει και τον Μπιέλιτσα, έχει και τον Μπογκδάνοβιτς, ναι. Έχει και τον Μαριάνοβιτς. Μάλλον η Σερβία υποτίμησε το μάτς με την Αργεντινή. Ναι, ναι, κάπως έτσι έγινε. Το είδε πολύ φαβορή μάλλον και την πάτησε. Σήμερα να, την έχουν είχε πατήσει πρώτα από την Ισπανία, έπρεπε να είναι υποψιασμένη. Άλλο μάτς, εκείνο έχει εγκριθεί η πρόκριση. Πολλές εκπλήξεις πάντως στο παγκόσμιο Κύπρο το φετινό. Δεν νομίζω πως περίμενε κάποιος ημιτελικά. Αργεντινή με. Ποιον παίζει Αργεντινή? Με τη Γαλλία. Με τη Γαλλία αύριο στις 2. Ισπανία με Αυστραλία. Δεν νομίζω το περίμενε κανένας. Πάντως και το Γαλλία-Ισπανία ήταν ωραίος τελικός. Παραδοσιακό μάτς ευρωμπάσκετ. Πώς? Παραδοσιακό μάτς ευρωμπάσκετ ήταν ωραίος τελικός στο Γαλλία-Ισπανία. Και κάπου διάβαζα χθες. Γαλλία-Ισπανία ότι... έχουν παίξει, έχουν κοντραριστεί τα προηγούμενα χρόνια. Που αρκετές φορές. Ναι, ναι, αρκετές φορές. Πάρκερ και όλα. Ναι, είναι παραδοσιακές δυνάμεις. Παραδοσιακό ζευγάρι. Κάπου διάβαζα χθες ή προχθές ότι. Μετά από πόσα χρόνια, αρκετά πάντως, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, δεν υπάρχει στην τετράδα του παγκοσμίου ομάδα. Την Αμερικανική Ήπειρο. Όχι από την Αμερικανική Ήπειρο. Ούτε Σερβία, ούτε Ρωσία, ούτε καμία ομάδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σε παγκόσμιο. Ναι. Όχι, μετά από πολλά χρόνια. Το 2014. Κάτσε ρε, εσύ. Περίμενε, θα το βρω το δημοσίευμα τώρα. Το 2014 ο τελικός ήταν Αμερική-Σερβία. Σερβία, λοιπόν. Περίμενε. Οι Αμερικανοί είχαν στη σύνθεσή τους φυσικά και τον Χάρντεν, είχαν και τον Γκάρι και τον Ντέιβις κτλ. Είχαν κάνει πλάκα. Στο τελικό είχε λήξει το παιχνίδι 129-92, να τα κάνω. 37 πόντια διαφορά. Το θυμάμαι τη διαφορά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είχαν πάει πάνωπλοι σχεδόν οι Αμερικανοί. Τι έβαλε, ρε. Το είδες. Ναι, το είδαμε. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνει. Τέλος πρώτη περίοδου, 32-7, παρακαλώ. 32-7 η Σερβία την Αμερική. Γκρέγκ Πόποβιτς άνοιξε μια ταβέρνα. Χωρίς οι Ηνωμένες Πολιτείες και ομάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Γιουγκοσλαβία. Βάζει και τους Σέρβους μέσα. Βάζει και τους Σέρβους μέσα. Έτσι, ναι, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στην ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει στις διοργανώσεις της FIBA. Μάλιστα. Ναι. Είτε μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, είτε μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρώτη φορά που στα ημιτελικά δεν υπάρχει ούτε Αμερική. Ούτε ομάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή Ρωσία, Λιθουανία κλπ. Και την Γιουγκοσλαβία, η Σερβία, η Κροατία κλπ. Καμία ομάδα από αυτές δεν υπάρχει. Οι χώρες της Σοβιετικής Ένωσης δεν τα πήγανε καθόλου καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, βέβαια από την Γιουγκοσλαβία ποια υπήρχε. Μόνο η Σερβία υπήρχε. Αφού η Σλοβενία και η Κροατία είναι εκτός. Και τα Σκόπια φυσικά. Ποια άλλη. Ναι. Α, το Μαυροβούνιο ήταν. Εντάξει, το οποίο αποκλείστηκε από την πρώτη φάση. Okay. Ναι. Ναι, γι' αυτό οπότε υπάρχει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι το παγκόσμιο κύπελλο των εκπλήξεων. Σίγουρα κανείς δεν περίμενε αυτές τις ομάδες στα ημιτελικά. Και γενικά είναι αποδυναμωμένο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν έχουν πάει πάρα πολύ μεγάλα αστέρια από πολλές χώρες. Δηλαδή και οι Τσέχοι που παίξαμε τις προάλλες δεν έχουν το Βέσελη. Ναι. Οι Σέρβοι, βασικά όλες οι ομάδες έχουν τουλάχιστον μια χειρή απουσία. Οι Σέρβοι δεν είχαν τον Τόντοσιτς. Οι Αμερικανοί εντάξει δεν είχαν κανέναν. Το πιο μεγάλο όνομα νομίζω είναι ο Tatum που παίζει στους Boston Celtics. Ο οποίος ο Tatum, και ο σήμερα Smart, είναι εκτός ή παίζει? Δεν νομίζω ότι παίζει, δεν τον είδα κάπου. Φυσικά μην έπαιζε. Πρέπει να είναι εκτός πάλι. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν... Αύριο τι ώρα είναι η ημιτελική? Ένας είναι σίγουρο το πρωί κατά τις 11. Όχι, νομίζω πως είναι πάλι στις 2 και στις 4. Λες. Όχι, όχι, ναι, κάπου ναι, ναι. Είδα ότι είναι πρωινό, κάτσω εδώ τώρα. Τσέκαρε αλλά... το, έχω εντύπωση όμως ότι είναι 2 και 4. 11 το Ισπανία, Αυστραλία και στις 3 Αργεντινή, Γαλλία. Αυτό θα το δούμε. Πρωί. Αργεντινή, Γαλλία. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Αυτό θα το δούμε. Ήδη κάνει όνειρα για παραγγελία αύριο.
μαζί με το παιχνίδι. Αύριο. Ένα... Αυτό σου ήρθε στο μυαλό το πρώτο, όταν είδε το 3 η ώρα Αργεντινή Γαλλία. Ένα μαλλιόρα, ένα, ένα χοιρινό εκεί κοντά. Κάνει τώρα διαφήμιση. Εντάξει, δικό μα είναι σιγά. Εντάξει. Δικό μα είναι. Σε παρακαλώ. Μάλιστα. Για να δούμε και τα προγνωστικά όσον αφορά το Τσακαλώτο. Τι είπε πάλι αυτή η Τσακαλώτο. Ο Πάουκ είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ευθύνη Τσακαλώτο. Ο Πάουκ είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Ναι, το τίτλο είδα, δεν άνοιξα το άρθρο να σου πω την αλήθεια. Το είδα να ερχόμουν. Ναι. Τι αναφέρει ο κύριο Τσακαλώτο. Λοιπόν, είναι η λίστα το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάουκ καταλαβαίνει ότι υπάρχει θετική ενέργεια, πηγαίνει μπροστά και πού και πού θα πρέπει να γίνουν αναγκαίε οπισθοχωρήσει προτού γίνει η ανασύνταξη και η δεύτερη και τρίτη επέλαση. Άρα νομίζω είναι σε κοινή πορεία, είπε. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Χθες τι, με αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε. Δεν αναφερθήκατε. Εγώ νόμιζα με αυτό θα ξεκινούσατε. Δεν, όχι, περιμέναμε σένα. Καλά, σε τέτοια θέματα είναι δυνατόν να λείπεις. Δεν υπάρχει γνώμη. Είναι δυνατόν να λείψει από τέτοια θέματα. Υπήρξε μια παρεξήγηση. Παρεξήγηση υπάρχει, εντάξει. Στην αρχή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι παρεξήγηση. Γιατί βγήκε αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα τώρα, τρεις εβδομάδες αφότου έγινε το περιστατικό. Αυτό... Έλαντε. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι αυτό στην υπόθεση. Προφανώς με κάποια κίνητρα. Το ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο news. Το ντοκουμέντο. Ναι. Δηλαδή, ξεκινώντας την κουβέντα, το πρώτο ερώτημα μπαίνει αυτό. Γιατί τώρα. Ναι. Γιατί τώρα, σε όλη αυτή την περίοδο που υπάρχει το ζήτημα με την κόντρα, ας πούμε, έτσι, Σαββίδη Μαρινάκη, με τα τηλεοπτικά, με το Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνει την Όβα όπως φαίνεται. Γιατί είναι τώρα. Και η έκθεση, είναι όλο το πολιτικό σκηνικό στραμμένο εδώ. Και βγαίνει χθες αυτό το βίντεο. Τρεις εβδομάδες, ξαναλέμε, ναι. Το βίντεο, η συνάντηση αυτή έγινε την Πέμπτη που έγινε ο αγώνας ΠΑΟΚ ΣΛΟΒΑ. Δηλαδή, ούτε την προηγούμενη, την πιο προηγούμενη, πριν από τρεις Πέμπτες. Και βλέπετε στο δημοσίευμα, νομίζεις ότι είναι φρέσκο τώρα. Όχι, κάτσε, δύο Πέμπτες. Πότε έγινε το ΠΑΟΚ ΣΛΟΒΑ. Όσο έχει, δύο Πέμπτες, ναι. 2 Σεπτέμβρη ήταν. Ήταν Αύγουστο ακόμα. 29 Αυγούστου, τέλος πάντων. Ήταν Αύγουστο ακόμα. Τέλος πάντων, ναι, έχει δύο εβδομάδες. Γιατί τώρα ναι, το βίντεο. Και βλέποντας ο κόσμος το δημοσίευμα, λέει τώρα έγινε αυτό μάλλον. Ναι. Γιατί σου και γράφει και το βίντεο. Τον τίτλο του βίντεο, τον αρχικό, τον είδατε. Εμετικός. Κάτι έλεγε για. Δημόσιος εξευτελισμός. Ο Αβγενάκη τρέχει πίσω από το Σαββίδι ναι. Ενώ τον βρίζει. Αυτό ναι. Ακριβώς έλεγε. Ναι. Έτσι. Και μετά αναπαρρίχθηκε το συγκεκριμένο δημοσίευμα μαζί έτσι, με το βίντεο. Αναπαράχθηκε. Εντάξει, να με συγχωρείς. Εσύ κοιτάει στραβά. Εμείς δεν είμαστε σαν και σένα, Γιώργο. Κάνουμε και λάθη που και που. Είπαμε. Ναι. Όλοι κάνουν λάθη, ακόμα και εγώ δεν αυτό το θέμα. Για πες. Αναπαράχθηκε με διάφορους αιμετικούς τίτλους ότι εξευτελισμός του Υπουργού τρέχει πίσω από το Σαββίδι σαν σκυλάκι και τέτοια. Εντάξει, πάλι καλά που διέψευσε ο Υπουργός. Ναι, πριν έρθει η διάψευση όμως, έτσι φαίνεται ότι τα έχει λίγο χαμένο ο Υφυπουργός. Έτσι φαίνεται. Όχι. Το βίντεο. Ότι πάει από πίσω, λες τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι γίνεται. Όχι, μα δύο φορές ρωτάει. Ρωτάει δύο φορές τον. Δύο φορές ρωτάει τον μεταφραστή που θέλει να με δει. Εντάξει, όταν δεν έχει έρθει διάψευση, δεν μπορείς να το καταλάβεις εκείνη τη στιγμή. Αφού ακούγεται δύο φορές, ξεκάθαρα. Εντάξει, εγώ δεν το άκουσα π.χ. Και λέω τώρα εδώ πέρα τι έγινε. Γιατί... Δεν το άκουσες, δεν ξέρω γιατί δεν το άκουσες, έπρεπε να το ακούσεις. Μετά που ξέρεις και το γνωρίζεις, το παρατηρείς διαφορετικά το βίντεο. Και όντως καταλαβαίνεις ότι είναι έτσι. Κατάλαβες. Εντάξει, νομίζω ότι από την αρχή ακούγεται ξεκάθαρα το. Όταν άλλο το πλασάρει έτσι, ότι τον κυνηγάει και τέτοιο και βλέπει το βίντεο ότι όντω τον κυνηγάει, λες κάτι μπορεί να έχουν και δίκιο. Μετά όμω βλέποντα τη διάψευση και τα λοιπά και ξαναβλέποντα το βίντεο, λες όντω οι άνθρωποι είχαν δίκιο. Δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνω. Πολλά τα ερωτήματα πάντω. Γιατί, τι ακριβώ. Πολλά τα ερωτήματα. Ποια είναι τα ερωτήματα ακριβώ. Καταρχήν είπαμε το πρώτο, γιατί να βγει αυτό το βίντεο τώρα. Δεύτερον, ποιο. Το διέρευσε. Τι ποιος το. Πώς η κάμερα μεν ήταν εκεί πέρα. Πώς έφτασε το ντοκουμέντο. Πώς η κάμερα μεν ήταν εκεί. Ήταν δύο, τρεις, πώς ήταν μεταξύ τους. Πολύ. Αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι το ζήτημα αυτό το πώς διέρευσε. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Άλλο. Δεν είναι ας πούμε περίεργο. Που βγήκε τώρα, στον καιρό της έκθεσης, μετά την παρουσία Μητσοτάκη. Είναι γενικά περίεργο. Μετά την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για εξαγορά. Εξάλλου η συνάντηση αυτή δεν ήταν μυστική. Ναι, ακριβώς. Είχε γίνει γνωστό ότι συναντήθηκαν. Ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση, ούτε κρυφά έγινε ούτε τίποτα. Έγινε γνωστό ότι συναντήθηκαν. Ο Αυγενάκης μετά τη συνάντηση πήγε στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ ΣΛΟΒΑΝ, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ. Καντεμόσαυρος. Σχολίασε το και κάποια πράγματα που είπαν στη συνάντηση. Καλό κλίμα υπήρχε στη συνάντηση όπως μάθαμε.
Και τώρα βγαίνει αυτό για να μας πει τι. Τέλος πάντων. Αν μη τι άλλο, περίεργο και. Ναι, παράξενο. Παράξενο με την καλή έννοια. Πόσο εύκολα πάντως μπορεί να ξεγελάσει το διαδίκτυο και να περάσει πολιτικό μήνυμα από εκεί. Δημιουργούν εντυπώσεις. Ξεκάθαρα. Πολύ εύκολα. Ξεκάθαρα. Είναι για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Ναι. Πάντως ακούγονται πολλά γιατί ήταν οι κάμερες εκεί. Ούτε αυτό είναι παράλογο. Οι κάμερες, εφόσον ήταν προγραμματισμένοι στην άτηση, μπορούσε ο καθένας να πάει να κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι το παράξενο γιατί ήταν οι κάμερες εκεί ή ποιο έβλεπε. Πήγαν να κάνουν τη δουλειά του. Οι άνθρωποι προγραμματισμένοι ήταν στην άτηση, γνώριζαν ότι θα συναντηθούν εκεί οι δύο άνθρωποι. Και δεν νομίζω ότι μπήκαν και κρυφά στο λόμπι του Μακεδονία Παλάς, έτσι. Ναι, πώς. Τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, να πούμε ότι το θέμα είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης ενοχλήθηκε από την παρουσία καμερών, όχι από τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους προφανώς, αλλά επειδή δεν ήθελε να γίνει η συνάντηση δεν δημόσια. Δεν ήθελε να ανοιχτή συνάντηση. Ναι, δεν ήθελε. Ήθελε να έχει ιδιωτική συνάντηση με τον υφυπουργό αθλητισμού. Νομίζω δικαιούται ο πρόεδρος του Νταμπλούχου της περασμένης σεζόν να έχει μια ιδιωτική συνάντηση με τον υφυπουργό αθλητισμού. Πριν να είναι Νταμπλούχος, οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα. Ναι, αλλά ένα παραπάνω. Τι ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω, ρε Γιώργο, Νταμπλούχος είναι, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εντάξει, ένα παραπάνω. Με όλους τους ξενοδο... μεγαλομετόχους και. Να, ακριβώς, αλλά ένα παραπάνω. Που εμπλέκονται στον χώρο. Ένα παραπάνω με τον Ιβάν Σαββίδη. Ειδικά στο Μακεδονία Παλάς. Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδράνε, γιατί δεν ήθελε ο Σαββίδη στην παρουσία καμερών. Ναι, δεν ήθελε. Και δεν νομίζω. Και όσοι νόμιζαν ότι ο Σαββίδη τα έβαλε με τους καμεραμέν και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο χαζός ο Ιβάν, ρε παιδιά. Έπρεπε τόσα χρόνια που είναι εδώ και τόσα χρόνια που προσπαθείτε να το λασπώσετε, έπρεπε να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο χαζός. Ήξερε ότι υπάρχουν οι κάμερες. Δεν θα μπορούσε να έχει τέτοια συμπεριφορά προς τον υφυπουργό και προς τους καμεραμέν όταν γράφουν οι κάμερες. Βάλτε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει εκτός από το να πετάτε λάσπη. Έτσι. Τέλος πάντων, φτάνοντας στις 2.30 θα πάμε στο διάλειμμα της πρώτης ώρας και θα επιστρέψουμε εδώ με τα παιδιά στο Λίμπερο 107.4. Πάμε. Εδώ είμαστε. Ήρθαμε. Επανήλθαμε. Χαίρετε. Λίμπερο 107.4. Ακούτε το Λίμπερο παντού ως και τις 3. Ακολουθήσει μετά πέναλτι 3 με 5. Όλα μπαμπά, ούτε άρχισε να είναι 5 με 7. Να τα πούνε εκεί με τον Χρήσταμα και τον Νίκο για το θέμα του προπονητή. Χθες άκουγα λίγο την εκπομπή. Το Όλα μπαμπά, ούτε άρχισε να διακρίνω ένα προβληματισμό στι τάξει των φίλων του Άρη για το ότι έχει καθυστερήσει το θέμα του προπονητή. Μήπως μαγειρεύεται κάτι καλό, ξέρω εγώ. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, ναι, λες. Ίσως είναι αυτή η έκφραση. Ή μήπως απλά δεν υπάρχει τίποτα αυτή την περίοδο και περιμένουν να περάσει και το μάτι του Παναθηναϊκού. Η καλή, ξέρω εγώ, είναι και πολύ ακριβή. Αυτό ό,τι πληρώνεις παίρνεις, βιλέ. οι δύο επικρατέστεροι, ο Γκούτι και ο Ιέρο. Να βάγισαν. Άρα υποθέτω ότι ο Άγγελος Χαριστέας θα πάει σε κάποια άλλη λύση που έχει ήδη έτοιμη. Σίγουρα δεν μπορείς να ξεφύγεις τα στάνταρ σου. Πόσα διαθέτεις, πόσα πρέπει να δώσεις. Ναι. Γιατί κάπως έτσι χρεώνονται οι ομάδες. Ακριβώς. Και νομίζω τα λεφτά που ζητούσε ο Γκούτι δεν μπορούσαν να τα αποκλειθούν γενικά στα ελληνικά δεδομένα. Όχι μόνο στην περίπτωση. 800 στάρικα ζητούσε. Είναι λίγα λεφτά, 800.000 ευρώ για μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη. Εντάξει. Νομίζω και για τον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο πολλά θα ήταν. Έτσι δεν είναι, ο οποίος πληρώνει παραδοσιακά. Έτσι δεν είναι. Όχι. Γιατί όχι. Αυτή τη στιγμή, γιατί δεν παίρνει ένα παίχτη με 800.000 ευρώ. Να πάει να σκάσει 800.000 ευρώ σε μια ομάδα που παίρνει ένα παίχτη. Δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν έχει έσοδα. Καταλαβαίνεις. Άλλο το θέμα του προπονητή, άλλο το θέμα του παίκτη. Όπως και να έχει, λεφτά είναι. Φαντάζεσαι, fair play, μετράει για όλα. Μετράει, ναι, βέβαια. Απλά σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πλήρωσε 4 εκατομμύρια ρήτρα στον Φερέιρα. Και νομίζω. Δύο. Ναι, σωστά. Αυτός πρέπει να γίνει τραπεζικός υπάλληλος, κάτι εκεί πέρα. Του δίνει. Χήμα, βάλε, δύο, τέσσερα. Επιτόκιο, βάλε. Πρέπει να με βάλεις ταμείο, Γιώργο. Ένα 30 καφές, δύο, δώσε δύο και με φύγες. Όχι, ρε εσύ. Τι όχι, ένα 30, τι έχεις, 5 λεπτό, δεν πειράζει, φέρ το. Τα φέρνεις αύριο. Τέτοιο. Τι για πες. 2 εκατομμύρια ρήτρα στον Φερέιρα. Κλήρωσε τα 2 εκατομμύρια ρήτρα του Φερέιρα. Ναι, αλλά πήρε και λεφτά από τον Λουτσέσκου. Δεν τα έβγαλε την τσέπη. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι του δίνει μεγαλύτερο συμβόλαιο από ό,τι έδινε στον Λουτσέσκου. Ωραία. Κατάλαβε. Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει μια οικονομική ζημία από το να αποκλεισμό την Ευρώπη. Ναι, σαφώς. Αλλά αν θέλει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορεί να δώσει 800.000 ευρώ να πάρει ένα παίκτη ή ένα προπόνητη ή ένα κάτι. Κατάλαβε, αυτό σου λέω. Πρακτικά δεν μπορεί. Ότι πρέπει να πα με τα στάνταρ τα δικά σου. Ναι. Αν ο Άρης περνούσε στην Ευρώπη και έμπαιζε ο Μίλος ο κύριο Παλίκ που θα είχε εξασφαλίσει και 7-8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, νομίζω πως μπορούσε να τα δώσει. Θα μπορούσε να πάρει και τον Ιέρο. Θα μπορούσε να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Έτσι πάει. Αλλιώς θα χρεωθούν όλες οι ομάδες. Όπως θα ακολουθήσουν το μονοπάτι το παλιό που χρεώθηκαν και φτάσανε όπως και ο Άρης, όπως και η ΑΕΚ που φτάσανε στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός βλέπει τι κατάσταση είναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το έσω στο παραπέντε με τον Σαββίδη, ο οποίο βρέθηκε και πήρε τα χρέη. Αλλιώς και ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση δεν θα ήταν κάποια στιγμή. Εννοείται. Δεν είχε φτάσει τόσο χαμηλά. Εννοείται. Εννοείται. Οικονομικά. Εσύ όταν ο Ζωγοράκη. Υπάρχει φήμη ότι όταν ο Ζωγοράκη ανέλαβε και άνοιξε το Σιρτέρ, βρήκε 800 ευρώ μέσα στο ταμείο τη ΠΑΟΚ και λέει τώρα τρέχουμε. Πλάκα. Φήμες λένε, εγώ δεν ξέρω. Νομίζω η ΑΕΚ είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να εκδώσει εισιτήρια. Γιατί δεν είχε. Περίμενε, πνιγίζρε. Είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να εκδώσει εισιτήρια. Γιατί δεν υπήρχαν χρήματα να πληρώσουν εφορία. Πνιγήκαν κιόλας. Και ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο που μάτσανε, Κυπέλλου. Ναι. Δεν είχαν να πληρώσουν διαιτητή. Με αποτέλεσμα να. Ο διαιτητής να λέει: εγώ δεν βγαίνω απ' έξω. Αν δεν πληρωθώ. Αν δεν πληρωθώ. Τι λέτε. Δεν είχαν να δώσουν 15.000, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι. Και πόσα είναι, δεν ξέρω όλο το team. Πόσο πάει, 5.000 είναι. Πόσο είναι. Δεν είχαν να τα δώσουν. Και με αποτέλεσμα να τα δώσει κάποιο φροντιστή τη ομάδα, κάποιο άνθρωπο από εκεί πέρα να εγγυηθεί ότι θα τα δώσουν τα λεφτά για να βγουν να παίξουν. Σόπα. Ναι, έτσι είχε γίνει. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φέρετε μου ένα σύννεφο να πέσω. Οπότε. Οπότε ναι, για τα, για τα δεδομένα του Άρη. Γενικά τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή νομίζω μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ναι. 800.000 ευρώ. Για τα δεδομένα του Άρη, αλλά και. Για να πάρει προπονητή, γιατί να αλλάξει προπονητή. Λέμε ρε εσύ τώρα για να δώσει χρήματα για κάτι. Γιώργο, παρακολούθα, σε παρακαλώ. Μεταγραφές, τελειώσανε μεταγραφές. Εντάξει, υπάρχουν οι ελεύθεροι. Έκλεισε και το παράθυρο, τον ελεύθερο. Πότε κλείνει. Όχι, 11 δεν έκλεισε. Ή αύριο κλείνει. 13 πρέπει να κλείνει. Ναι. Ή 11-13. Δεν νομίζω πως κάποια ομάδα θα πάρει παίχτη τώρα, έχει τελειώσει. Να. Και τι να πάρει, στην ελεύθερη αγορά, τι παίχτη να φέρει. Τα ονόματα, κοίταξε που είναι αυτή τη στιγμή. Άλλο είναι όνομα και άλλο είναι και σε καλή φόρμα. Τα μεγάλα. Έχει μείνει ελεύθερο, ο άλλο κάτι συμβαίνει. Τα ελληνικά ονόματα αυτή τη στιγμή που είναι ελεύθερα είναι ο Κλάους. Ο... Τα μεγάλα ονόματα. Είναι ο Κλάους. Ναι. Ο Σωτήρης Νίνης. Ναι. Και ποιος άλλος. Ο Νίνης νομίζω εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος είναι. Όχι. Πω. Έπαιζε ρε, εσύ κάπου. Το δίκασε. Στο Βέλγιο, δεύτερη Βελγίου. Στο Βέλγιο δεν έπαιζε, δεν θυμάμαι κι εγώ. Κάπου εκεί κάπου έξω έπαιζε πάντως. Τον δίκασε το Σωτήρη. Τι ψέματα λέω. Εντάξει, 5 χρόνια ελεύθερος. Ποιος άλλος είναι ελεύθερος. Ο Γκάλο ήταν μέχρι προχθές, τον πήρε ο Ατρόμητος. Πήρα Ατρόμητος τον Γκάλο. Ατρόμητος τον Γκάλο, νομίζω χθες έκλεισε αυτό. Κάπου το διάβασα. Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Όχι περίεργο που ο Γκάλο έμεινε τόσο καιρό ελεύθερος. Πρόκειται από καλές σεζόν. Να. Αυτό ποτέ είναι. Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν. 40-30, 2-24 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Στους 10 το κατέβασαν. Τι σου είπα, Γιώργο, όλα γυρίζουν. Άμα παίζει με τον Μιλουτίνοφ άλλος μέσα. Ναι, κακός ο Μιλουτίνοφ. Εντάξει, αφού δεν έβαλε και τον. Πώς το λένε τον άλλον. Ποιον. Που είχε ο Παναθηναϊκός. Το Ραντούλιτσα. Το Ραντούλιτσα. Όπου εκείνος είναι αργοκίνητο καράβι. Ο Κούσμιτς. Δεν γυρνάει με τίποτα. Ο Κούσμιτς δεν νομίζω ότι είναι στην ομάδα. Ο Κούσμιτς είχε τροχαίο, τι λες. Ναι, αφού... Α, ναι, καλά λέτε. Πλάκα, κάνεις κόντεψε να πεθάνει. Στην Τουρκία, ναι. Κόντεψε να πεθάνει το παιδί. Δόξα του Θεού είναι καλά. Δεν πειράζει, δεν μας ακούει, δεν θα παρεξηγηθεί. Ναι, εντάξει. Γιατί είσαι σίγουρος ότι δεν μας ακούει. Όλος ο κόσμος ακούει Λίμπερο κατά το 2004. Και εννοείται μας ακούτε. Οι Έλληνες, όχι οι Σέρβοι. Γιατί μας ακούτε και μέσω e-radio όμως. e-radio.gr κάθετος Λίμπερο 107 και 4. Να τους. Στα νέα της προπόνησης από ό,τι βλέπω. Τα είπαμε, τα είπαμε. Α, τα είπατε. Τα είπαμε, Χρήστο Γιωβάνοβλου. Πού ήσουν, κάπου μεταξύ Ερμού και Τσιμισκή. Κάπου εκεί. Και δεν άκουγες τα ακουστικά. Δεν είχα ακουστικά, έχω το ασύρματο το Bluetooth. Α, μάλιστα. Όχι, ασύρματο το Bluetooth, έτσι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Είναι πολύ μπροστά. Φίλε. Το κινέζικο βέβαια έχει, μην δεν έχει το καλό. Τι λες ρε φίλε, 35 ευρώ το πλήρωσα. Περνάει και ο αέρας από μέσα. 35 ευρώ το πλήρωσα. 35 ευρώ το πλήρωσα από το πλαίσιο. 100%. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, μπράβο. Ναι. Ο Μουρίνιο Θεός τι είπε πάλι, είδατε. Τι είπε. Ο Μουρίνιο έχει αφήσει τους πάγκους. Και σχολιάζει, κρίνει. Σχολιάζει, ναι. Αφέρτα. Όπου βρεθεί. Ψάχνει, να. Να προπονητής. Τι. Ελεύθερος. Λοιπόν, για τον Ρονάλντο λέει: αυτά που κάνει δεν προκαλούν έκπληξη. Στα 34 του είναι ένα σπουδαίο παίκτη που παίζει μια κορυφαία ομάδα με υψηλέ φιλοδοξίε. Δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη επειδή από γενετική άποψη χρήζει μελέτη, λέει, και αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του. Είναι φαινόμενο, είναι κάποιο που σκέφτεται μόνο πώ θα νικάει και πώ θα γίνεται όλο ένα καλύτερο. Δεν προκαλεί έκπληξη. Λοιπόν, λέει: νομίζω πω όταν γίνει 50 ετών η FIFA θα τον προκαλέσει σε μάτς μεταξύ θρύλων του αθλήματος και θα σκοράρει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, είπε ο Μουρίνιο. Πολύ δύσκολο, ναι. Ναι, κοίταξε, τώρα ο Ρονάλντο είναι 34. Χρήζει, λέει, μελέτης ο Ρονάλντο. 34 χρόνια είναι ο Ρονάλντο. Είναι, ναι. Να μην είναι και 35. Μπορεί να είναι και... νομίζω τώρα θα τα κλείσω. Αυτό, τώρα, στα κοντά πρέπει να γίνει 35. Και αγωνίζεται έτσι. Τόσα 90 λεπτά, παίζει νομίζω 34-35 παιχνίδι τη σεζόν. Και το μεταξύ. Στο ψηλότερο επίπεδο.
Και είναι τρομερός αθλητής. Παραμένει σε τρομερή φόρμα. Και ο Μέση είπε ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Mm-hmm. Είπε καταρχήν ότι θα πάει να φάει μαζί του στο δείπνο που τον έχει προσκάλεσει. Θα πήγαινε, τώρα, ναι. Εντάξει, τώρα... Τον προσκάλεσε ο Ρονάλντο. Υπάρχει αυτή η κόντρα. Θα πήγαινε, εντάξει, είπε πάντως ο Μέση. Τι έχουν να χωρίσουν, ρε παιδιά, σιγά τώρα. Επειδή ενδάλματα τη εποχή του. Εντάξει. Και είπε ακόμη ο Μέση ότι λέει δεν είμαι σίγουρος αν η Μπαρτσελόνα έκανε τα πάντα για να φέρει πίσω τον Νέιμαρ. Άφησε αιχμές. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει τελειώσει το σύριαλ του Νέιμαρ όμως. Ο Νέιμαρ τώρα τι γίνεται. Πώς δεν έχει τελειώσει. Τελειώσαν τώρα. Δεν έχει τελειώσει για... ενώ δεν έχει αποκλειστεί καθόλου το ενδεχόμενο να επιστρέψει το καλοκαίρι το Γενάρη. Καθώς ο πατέρας του δήλωσε ότι θα πάει εκεί που είναι χαρούμενος και είναι χαρούμενος στη Βαρκελόνη. Κατάλαβες. Ναι, περίμενε όμως. Αυτός θέλει να πάει στη Βαρκελόνη, το ξέρουμε, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Η Μπαρτσελόνα τι κάνει. Η Μπαρτσελόνα θα το. Και η Μπαρτσελόνα μπορεί να θέλει να τον πάρει πίσω, αλλά όχι με τις. Θα τον πάρει. Με αυτά που αξιώνει η Παρίσι Ζερμέν, γιατί αξιώνουν πάρα πολλά χρήματα. Εντάξει, ρε φίλε, έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή όμως. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα όμως τα ξόδεψε κάπου όλα τα χρήματα. Και ίσως δεν τα έχει τώρα να τα δώσει ξανά πίσω. Καταλαβες. Έδωσε 120 για να πάρει τον Γκρισμάν. Ακριβώς. Οπότε. Αντουάν Γκρισμάν. Γι' αυτό έβαζε εδώ μέσα στον deal και άλλους παίκτες, έβαλε τον Ουμτιτί κάποια στιγμή. Τον Ντεμπελέ έβαλε. Τον Ντεμπελέ εντάξει σίγουρα θα τον έβαζε. Πιο αποτυχημένη μεταγραφή ρε φίλε της Μπαρτσελόνα μετά τον Τζιγκρίνσκι. Εν τω μεταξύ ημίχρονο 44-40. Από το μείον 27 πόσο ήταν πήγε στο μείον 4. Η Αμερική μείωσε και το ξανά έκανε ντέρμπι. Εμείς οι φωστήρες εδώ λέγαμε ότι δεν γυρνάει και ότι θέλουν να πάρει για τρίαμβο. Εσύ το έλεγες. Εγώ γιατί έβγαλε τον αυτό μου απ' έξω. Οπότε δεν κάνουμε άλλες προβλέψεις. Άστο, ναι, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Μπορεί τώρα να κερδίσουμε με 20 πόντους οι Αμερικάνοι. Και νομίζω είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν έχουμε παίξει στοίχημα καθόλου αυτή την περίοδο. Ναι, πραγματικά. Γιατί θα κλαίγαμε. Τι σας έλεγα, θυμάστε για το φίλο μου ο οποίος έπαιξε να πάρει η Αμερική το παγκόσμιο. Το ίδιο και το όνειρο, το απαντηλό. 1,80 φιλε. 1,80 να το πάρει η Αμερική, είσαι σίγουρος. Αφού το είδα, το δελτίο, χθες βγήκα. Αυτό λογικά θα έγινε αφού άρχισε η διοργάνωση. Ναι, ακριβώς. Ένα πεντάρικο έβαλε. Ένα πεντάρικο. Πάει το πεντάρικο. Πάει το πεντάρικο. Κρίμα. Πάει το πεντάρικο. Κρίμα και για μας, κρίμα και για αυτόν. Να ήταν κι άλλο. Τώρα θα παίξει. Δεν θες να σε απαντήσει στον αέρα. Δεν έχει άλλα λεφτά. Έχει, αλλά εντάξει. Περιμένει, τι περιμένει, μου είπε. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι, όχι. Περιμένει να ξεκινήσει το. Το Champions League. Έρχεται Σαββατοκύριακο φωτιά και αύριο θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Έτσι. Ποιο πανηγύρι? Τι πανηγύρι? Εδώ, τις προβλέψεις που θα κάνουμε. Α, για το, με τα πρωταθλήματα λες. Ναι. Δεν θα κάνουμε προβλέψεις αύριο. Τι εννοείται αυτό. Ματσάρες έχει το Σαββατοκύριακο. Μολύβι και χαρτί, φίλε. Έτσι. Θα τα σημειώσουμε κάτω και. Σωστά. Να δούμε και ευρωπαϊκά. Και στην Ελλάδα και, και στην Ευρώπη, βέβαια. Ξεκινάμε εκεί. Καταρχήν έχουμε ντέρμπι αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην Premier League κάτι θα έχει. Πάντα καλά, έτσι, ναι. Όλο και κάτι θα έχει. Όλο και κάποιο μάτσο θα είναι ντέρμπι. Πάντως θα ψάξεις τώρα. Ρίχνω μια ματιά. Εσύ. Αύριο θα τα δούμε πιο αναλυτικά φυσικά όλο το πρόγραμμα. Πού θα δείτε τι και ποιες ώρες. Όσο ψάχνεις εσύ. Αλλά ρίχνω έτσι μια πρόχειρη. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο ντέρμπι, να σου πω την αλήθεια. Δεν βλέπεις. Το Σάββατο. Η Ρεάλ παίζει Σάββατο στις 2 με τη Λεβάντε εντός έδρας. Ενδιαφέρον είναι αυτό γιατί στις 2.30 καπάκι έχει Λίβερπουλ Νιουκάστλ. Ναι. Στις 5 έχει Wolves Chelsea, United Leicester, Brighton, Burnley και Sheffield. Φιωρεντίνα Γιουβέντους έχει Σάββατο στις 4 στην Ιταλία. Ωραίο, και δύσκολη έξοδος. 7.30 ώρα. Κυριακή δεν είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι Σάββατο. Σάββατο 7.30 ώρα στη Γερμανία, Λειψία Bayern. Για να δούμε. Αυτό είναι ντέρμπι. Αυτό είναι ντέρμπι, όντως. Αυτό είναι ντέρμπι. Μπορεί να μπει και Dortmund Leverkusen, φίλε. Ναι. Και αυτό είναι. Ναι, είδε για την Dortmund τι λέγαμε. Ότι μπορεί να ξεκινάει καλά, να λέμε, με φιλοδοξίε. Πάμε για πρωτάθλημα. Και η Ατλέτικο που έχει. Ποιον έχασε από την τελευταία. Από την Union Βερολίνου. Έχασε την Union Βερολίνου. Και η Ατλέτικο που είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο στην Ισπανία με 3-3 πάει να παίξει το Ανοέτα με τη Sociedad. Εντάξει, ωραίο και αυτό. Δύσκολη η έξοδος. Δεν θα το δούμε, αλλά είναι δύσκολη η έξοδος. 4 ώρα Φιωρεντίνα Γιουβέντους. 4 ώρα Φιωρεντίνα Γιουβέντους. Δηλαδή 3 ώρα για. Ξεκινάμε 2 η ώρα με Ρεάλ. 2.30 γυρνάμε λίγο στη Λίβερπουλ. Εκεί στο ημίχρονο παίζουμε λίγο, αλλάζουμε τα κανάλια. Μόλις κάνει ημίχρονο Ρεάλ πάμε στη Λίβερπουλ στις 3:15. Βολεύει έτσι. Ναι, 4 ναι. Πιάνουμε το Φιωρεντίνα Γιούβε. Τελειώνει. Στις 6 βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο. Κάποιο αγώνα που θα έχει αρχίσει στις 5 από Premier League λογικά. Ωραία. Ναι. Έχει το United Leicester νομίζω στις 5 στην Premier League. Ωραίο match. Mm-hmm. Στις 7 η ώρα βάζει Ερυθρέα, Τρόμητο Σπάου. Και στην άλλη τηλεόραση στις 7.30 βάζει Λειψία Bayern Μονάχου. Ναι, σωστό. Και κλεφτές ματιές στο κινητό Cosmote TV Go Norwich Manchester City. Και με το που τελειώσει το Ατρόμητο ΠΑΟΚ και το Λειψία Μπάγκεν, βάζει στις 9.30. Γυρνάμε λίγο μετά στις 7 και 4 έχει. Τι έχει. Όφ Πανατολικός έχει. Όφ Πανατολικός, ενδιαφέρον είναι γι' αυτό. Δεν το γυρνάμε, όχι. Όφ έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
Ναι, αλλά περιμένουμε στις 9.30 Ολυμπιακός Πειραιός Βόλος. Και αυτό είναι καλό. Εδώ πώς το post game θα το δούμε παρέα. Α, με ναι. Αυτή τη λογική δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο το όλο του σκουπ. Τι θες να κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν θα κάτσω το όφι πανετολικό που μου λες εσύ τώρα. Θα ρίξει μια ματιά. Άλλο, μια ο όφι έχει παίξει μέχρι τώρα το καλύτερο ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα. Θα ανοίξω δεδομένα μου, θα δω λίγο τι γίνεται. Αλλά όχι και το βράδυ 10 η ώρα έχει Μπαρτσελόνα Βαλένθια χωρίς Μέση. Χωρίς Μέση. Διπλό. Με την Μπάρτσα να έχει 4 βαθμούς σε 3 πρώτα μάτς. Διπλό φίλε. Και να έχει μείνει ήδη στο μείον 5. Η Βαλένθια χωρίς προπονητή. Ναι, έφυγε ο Μαρθελίνιο. Είδες. Ενδιαφέρον. Οπότε βλέπετε. Εδώ με τον Γιώργο θα το δούμε. Θα τα δούμε αυτά. Post-game, Σάββατο βράδυ, Λίμπερο 107,4. Εδώ θα είμαι, πού να πάω. Μπράβο, έχουμε ζωή εμείς να βγούμε Σάββατο βράδυ. Τι. Ή ξέρεις κάτι, μπορεί να βγούμε μετά. Α τελειώσουμε εδώ μία ώρα με τον Γιώργο. Οπότε ξεκινάει αύριο ημέρα. Όχι, αύριο μεθαύριο. Σάββατο δεν έχει όμως με τον μπάσκετ. Κυριακή είναι μετά ο τελικός. Κυριακή. Σάββατο είναι ο μικρός τελικός. Σάββατο είναι ο μικρός τελικός, ναι, δεν τον έχει εδώ πέρα. Ξάνθια Αστέρας Τρίπολης, Κυριακή στις 7. ΑΕΚ Λαμίας 7 και 4. Ωραίο. Πανιόνιος ΑΕΛ. Ωραίο. Μάτς φωτιά έχει. Πανιόνιος Λάρισα. Πω ρε φίλε. Και σε 9.30 το ντέρμπι στο Βικελίδης. Άρης Παναθηναϊκός. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Μόνο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε κάθε αγωνιστική ένα ντέρμπι. Ο Άρης με τον Τόλι τον Τερζή στον πάγκο. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, όχι, κατά 99% έτσι. Αφήνουμε 1%. Πότε θα έρθει άλλος και πότε θα. Ποτέ δεν ξέρεις. Αφήνουμε 1% έτσι, ρε παιδί μου, για να τα αφήσουμε. Να πούμε ότι τα αφήσαμε. Και μετά από την επόμενη εβδομάδα, την παραεπόμενη, θα πούμε και σε ρυθμούς μπάσκετ λίγκ στο. Στις 28. Ξεκινάμε νωρίς φέτος. Ξεκινάμε δύο ντέρμπι. Άρης Πάουκ. Άρης Πάουκ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το Άρης Πάουκ είναι πρεμιέρα. Πρεμιέρα. Ο Πάουκ ταξιδεύει στο Αλεξάνδριο. Ταξιδεύει. Ταξιδεύει ρε. Με αεροπλάνο θα πάει. Ταξιδεύει ρε φίλε, εντάξει. Θα μπει στο πούλμαν. Με αεροπλάνο φίλε, περίπατο θα πάει. Πώς πηγαίνουμε στο σχολείο, περίπατο στο διπλανό χωριό. Θα μπει στο λεωφορείο του ΟΑΣΤ, αλλά όχι, συγγνώμη. Δύο βήματα είναι. Άρης Πάουκ στην πρεμιέρα του μπάσκετ. Καλά, από τότε που έγινε κλήρωση το λέμε. Θυμόμουν ότι ήταν τις πρώτες αγωνιστικές και ακολουθεί η Ηρακλής Άρης. Και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Περίμενε. Έχει η Ηρακλής Άρης στο κύπελο. Έχει η Ηρακλής Άρης στο κύπελο. Έχει η Ηρακλής Άρης στο κύπελο. Όχι. Η Ηρακλής Άρης δεύτερη αγωνιστική μέρα έχει. Ναι, έχει παίζει και στο κύπελο, στο Αλεξάνδριο. Σόπα. Το κύπελο το οποίο λογικά έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει. Από το πρόγραμμα. Αλλά δεν μας βγάζει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν. Δεν είναι πρόγραμμα. Δεν βγάζει τίποτα. Όχι. Δεν υπάρχει. Έλα, αφήστε αυτά. Είναι νωρίς ακόμη. Νωρίς. Μπασκετάκι, φίλε. Άρης Πάοκ. Σούλης Μαρκόπουλος. Θα πονέσουν πάλι τα ματάκια μας. Εναντίον Παναγιώτη Φλεβαράκη. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι ένα Άρης Πάοκ που να έχει έστω λίγο έτσι ωραίο θέαμα. Κάτι. Εγώ θυμάμαι όλα αυτό. Κρίνονται στο τέλος. Εγώ θυμάμαι αυτό που πήρε ο Πάοκ χωρίς τρίποντο. Με 0 στα 25 τρίποντα. Το κακό μάτς. Το θυμάσαι? Το κακό μάτς. Ναι, ρε, πονούσανε τα μάτια μας. 0 στα 25 τρίποντα. Στο παλατάκι ήμουν. Και πονούσαν τα μάτια μας. Τι μπάσκετ είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Κάτι άλλο άθλημα πρέπει να παίζουν. Πάντως οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία. Ναι. Και εντάξει. Εντάξει με κάποιες και βλέπουμε. Υπάρχει η άρση και των δύο μπαν. Σήμερα αυτός ο Λί. Ωραίο λογοπαίχνητο θα γίνεται αυτός. Το όνομά του τώρα σε γελάσω. Περίμενε. Ανακοινώθηκε πάντως από την εταιρεία του ότι έχει υπογράψει. Βέβαια. Πρέπει για να μπαν. Ναι, μένει τυπικό είναι το θέμα. Μόλις αρθούν οριστικά τα δύο μπαν. Τα επόμενα θα έχει και δικαίωμα συμμετοχής. Θα είναι παίκτης του Άρη πάντως αυτός ο Λί. Όπως είπαμε, ο Πάοκ χθες έπαιξε το πρώτο φιλικό νίκη στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Ο Ηρακλής και αυτός χθες έπαιξε φιλικό με τη Λουκόιλ. Ναι. Νίκησε με 76-67. Πρώτο τεστ στο Ιβανόφιο. Mm-hmm. Αρχίζει και αυτός έτσι να βρίσκει ρυθμό. Και εντάξει, πλέον περιμένουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλα φιλικά προετοιμασία φυσικά για τις ομάδες μας. Εδώ της πόλης, και ο Πάουκ θα έχει φέτος τα παιχνίδια του Basketball Champions League. Είναι κανονικά στο. Ναι, και ο Πάουκ θα έχει και εκπροσώπηση στη ΔΕΘ σήμερα από τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ. Χθες και του ποδοσφαίρου, σήμερα θα πάνε οι μπασκετμπολίστες του. Σωστά. Βλέπω ότι. Ο Διέτρο Γκμπά λέει: ρώτησα το γιο μου ποιο είναι ο αγαπημένο του ποδοσφαιριστή και ενώ πίστευα θα πει εσύ μπαμπά, τελικά είπε ότι η Ερία Ανρή. Φαντάζεσαι. Ερία Ανρή, ρε φίλε. Το πιο μαγικό πλασέ σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Παιχταρά. Και Αντρέι Σεφτσένκο σε αυτή την κατηγορία. Όπω, ναι. Και Πίπον Τζάκι. Τα παιδικά μου χρόνια. Εντάξει, λίγο πιο. Ναι, και ο Ιζάκη. Εντάξει, ο Τζάκι δεν ήταν τόσο τεχνίτη, αλλά ρε φίλε, όταν ήταν μέσα στο κουτί. Εκείνη η Μίλαν τι είχε τότε. Πιο πολύ το βλέπει για τον Ιζάκη έτσι, επειδή ήταν Ιταλό. Κατάλαβε και λε Ιταλή δεν σου πάει τόσο στην επίθεση. Εκείνη η Μίλαν τι είχε τότε. Ναι, είχε πολύ πράγμα. Πω. Του 3, 5, εκεί. Από το 4 έως το 8. Μόνο που είχε πίσω το Μαρτίνι. Πύρλο, Ζέντορφ, Γκατούζο, Τριάδα στο κέντρο. Ζαμπρότα. Ήτανε ο Αντσελότη τότε σε εκείνη τη Μίλαν.
Έκανε αυτό το ρόβο που τώρα παίζει ο Σάρι, κάτι παρόμοιο. Έχοντας τον Πύρλο στο 6, αλλά δεν ήταν εξάρι, ήταν απλά οργανωτής, περνούσε όλο το παιχνίδι. Ό,τι θέλει να κάνει, ό,τι πήγε να κάνει ο Σάρι πέρσι στην Τζέλση με τον Ζορζίνιο. Ναι. Που περνούσαν όλες οι πάσεις του, όλες οι πρώτες επιθέσεις από τα πόδια του. Δεν ξεκινούσε οργάνωση επίθεση Τζέλση αν δεν περνούσε πάσα από τον Ζορζίνιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνει το ίδιο και με τον Πιάνιτς της Γιουβέντους. Πιο δύσκολο μου φαίνεται εκεί. Ναι. Πάντως το είχε πρωτοξεκινήσει ο Αντσελότη αυτό να το παίζει τότε με τον Πύρλο εκεί. Δίπλα του είχε δύο σκύλους, Γκατούζο και Ζέντορφ. Καλά. Ναι. Όργανο. Άμα θες κάνε μαγιά. Το κέντρο. Ειδικά εκείνος ο Γκατούζο. Και μπροστά στο 10 είχε τον Κακά στον κορυφή του Ρόμβου. Και δίδυμο το Σεφτσέγκο με τον Ινζάκη συνήθως. Και πίσω, ξέρεις, στα μπακ είχε Μαλντίνι, Νέστα στα στόπερ. Δεξιά Ζαμπρότα, αριστερά τον Ινζάκη. Όχι, ρε, ποιο. Ο Καφού, εγώ σου μιλάω πιο πίσω. Καφού. Καφού και αριστερά ήταν ο. Το Γιανκουλόφσκι, τον Τσέχο είχε ένα φεγγάρι που ήταν και του πρωταγωνιστέ τη Τσεχία στο γύρο του 4 τότε. Ο Χρήστος τότε ήταν 5 χρονών εσύ. Και τέρμα Ντίντα. Και τέρμα Ντίντα. Ο οποίος Ντίντα παίζει ακόμα μπάλα. Εκείνη η Μίλαν ήταν από τις καλύτερες ομάδες που έχω δει. Ήτανε τσιτάκι στο προ. Και πού βρίσκεται τώρα η Μίλαν, που βρίσκεται τώρα. Και πού έχει φτάσει τώρα. Παίζει ούτε σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ναι, πολύ, πολύ κρίμα. Πολύ. Αν και εγώ είμαι Γιουβεντίνος, έτσι. Εννοείται, ναι, αλλά και πάλι. Αλλά εντάξει, εκείνη η Μίλαν τη θαύμαζες. Σίγουρα. Δεν μπορούσε να μην θαυμάσει. Ήταν η ομάδα του τόπου της εποχής. Δεν ήταν, είχε πέσει και κατηγορία τότε, ναι, ήταν το 6, ναι, ναι, είχε γίνει το σκάνδαλο. Ναι. Ήταν η Μίλα του Μπερλουσκόνη τότε. Είχε... Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Είχε και τους πέρας. Θαύμαζε εκείνη την ομάδα. Όπως και μια που είπε για τον Ανδρή τώρα, θαύμαζε εκείνη να έρθει με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Που είχε πάρει το ΑΕΤ το πρωτάθλημα το 4, που πήγε το τελικό το 6, του Champions League. Κρίμα όμως που δεν πήρε Champions League εκείνη η ομάδα της Άρσεναλ. Κρίμα, ναι, θα μπορούσε. Το, βασικά το λες για πολλές ομάδες αυτό το κρίμα. Το Βενγκέρ έχει πει ότι αν άλλαζα κάτι στην καριέρα μου θα ήταν να είχε βάρο τελικός εκείνος του 6, ναι, 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 στο Παρίσι. Και το βλέπεις με πολλές ομάδες. Που έπαιξε με 10 από το 23. Σωστά. Το λες αυτό το κρίμα για πολλές ομάδες που κάνανε μια υπερπροσπάθεια και ξέρεις ότι δεν θα συνεχίσουν σε αυτό το επίπεδο. Ναι, που είχαν την ευκαιρία τους. Την ευκαιρία τους και την απόλυση. Η Βαλένθια πήγε δύο σερί τελικούς και τους έχασε. Η Ντόρτμουντ του Κλοπ που έφτασε μέχρι τον τελικό και αποκλείσει την Ρεάλ με 4 μέσα στο. Με τα 4 του Λεβαντόφσκι. Ναι, και χάνει τον τελικό από την Bayern. Ομάδες που. Η Bayern θα ξαναπάει εκεί πέρα. Ναι, η Dortmund δύσκολα. Ομάδες αυτό που άφησαν στίγμα με το ποδόσφαιρο που έπαιξαν. Ναι, αλλά δεν πήρε 10. Σε σημάδισαν, δηλαδή. Θυμάσαι εκείνη την Dortmund του Κλοπ. Γιατί αυτό. Έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Θυμάσαι και την Arsenal του Wenger. Γιατί έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Αλλά όταν δεν μένει ο τίτλο αυτό. Όπως και η Ατλέτικο του Σιμεώνε που πήγε δύο τελικού και του έχασε τι ποσέ. Όπως η Βαλένθια τότε. Με εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Europa League, για να πιάσουμε και την άλλη διοργάνωση, με την Τνίπρο, με τη Φούλαμ, με τη Μίτλεσπρο. Εντάξει, όχι σε τέτοιο βαθμό, γιατί δεν έπαιξαν τίποτα. Εγώ από το Europa League η ομάδα που μου είχε μείνει την τελευταία δεκαετία που δεν κατάφερε να το πάρει, παρότι πήγε τελικό, είναι η Bilbao. Είχε παίξει με τον Γιέλσα τότε, φοβερό ποδόσφαιρο. Επική πρόκριση μέσα στο Old Trafford, μετά παίξει τη Σάλ και τρομερό ποδόσφαιρο. Τρομερό ποδόσφαιρο. Αλλά και την Ήπειρο. Όχι μόνο Αντούρι, θα μου νιάει, ο Σουαέτα, όλη εκείνη η φουρνιά, εκείνη λες κρίμα. Θα μπορούσαν να το πάρουν. Αλλά πέσαν πάνω στο Ατλέτικο που δεν έχανε ναι, τίποτα. Ναι, πολλές ομάδες είναι έτσι. Για το 10 δεν είχε πάει τελικό η Ατλέτικο με τη Φούλαμ στην παράταση. Άσε ρε Ατλέτικο ένα κύπελο για τους άλλους. Φαλκάο, φίλε. Όχι Φαλκάο τότε, το 10. Αγκουέρο. Όχι, μετά ήταν Φορλάν. Έχει δίκιο, ναι, ναι, Φορλάν. Φορλάν και Αγκουέρο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Παραδίδουμε σκητάλη σε Γιώργο Ζαγόρα με το πέναλτι. Εδώ θα είμαστε και αύριο, Λίμπερο παντού, στο Λίμπερο 104. Καλό μεσημέρι, παιδες.